Σας καλησπέρα στο κλειστό του Σταύρος Βενέτης. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι για την Rising κατηγορία μεταξύ των Underdogs Φορουνταμόφ και των Αταλάντων Φουρτακόκκινα. Ο Στεβόλεμος άφησε την μπάλα δίπλα του στον Πούλιο Ιωάννου. Ο Πίτσος είναι, συγγνώμη, ξανά στον Ιωάννου. Καλαθή. Την πρώτη επαφή του η μπάλα, ο Ιωάννου έβαλε καλάθη. Την κατοχή την έχουν τώρα οι Αταλάντοι. Ο Μαυρογιαννάκης δίνει στον Βλάχο. Ξαναπαίρνει. Για τρεις θα σηκωθεί τώρα ο Μαυρογιαννάκης. Δεν βάζει. Rebound από τον Πίτσο. Την μπάλα την έχει ο Πούλιος. Θα αφήσει έξω στον Ιωάννου. Ο Λιόλιος είναι τώρα στην μπάλα. Και Στεβόλεμος πάει προς τα μέσα. Αστοχή. Rebound μαζεύουν οι Ατάλαντοι. Παίρνουν και το κέντρο με τον Τσακμάκη. Ο Τσακμάκης θα πάρει και ένα τρίποντο μπροστά, δεν θα το βάλει. Rebound από τον Ιωάννου. Ο Πούλιος αφήνει στον Στεβόλεμο. Πίτσος Ιωάννου και Λιόλιος, η πεντάδα των Underdogs. Πατάει ο Λιόλιος. Δίνει στον Ιωάννου. Στεβόλεμος πάει προς τα μέσα. Αστοχή και πάλι. Rebound από τον Γιώργο Μαυρογιαννάκη. Τσακμάκης. Αλλάζει με τον Μαυρογιαννάκη. Ο Γιάννης Μαυρογιαννάκης είναι τώρα στην μπάλα. Δίνει ξανά στον Τσακμάκη. Ρωτά λίγο το κόκκινο. Άστοχος ο Τσακμάκης. Rebound δεν μαζεύει κάποιος. Ο Πούλιος έχει τώρα την μπάλα. Κρατάει αρκετή. Όχι, κρατάει αρκετή ώρα. Έχουμε πόδι από τον Βλάχο. Στεβόλεμο στο out. Θα βρει τον Πούλιο. Λιόλιος. Και Πούλιος πάλι. Θα σηκωθεί. Δεν θα βάλει. Rebound ο Μαυρογιαννάκης. Εντάξει. Μαυρογιαννάκης Γιάννης στον Τσακμάκη. Ο Σπύρου έχει τώρα. Βγάζει ξανά έξω στον Τσακμάκη. Ο Γιάννης Μαυρογιαννάκης ανεβαίνει. Αστοχή. Rebound από τον Σπύρου. Τσακμάκης και πάλι. Μετά από την προσποίηση ανεβαίνει. Είναι και πάλι άστοχος. Νέο rebound επιθετικό όμως με τον Βλάχο για τους Ατάλαντους. Ο Γιώργος Μαυρογιαννάκης δίνει στον Τσακμάκη. Δεν μπήκε το σουτ. Λιόλιος. Ανεβαίνει, σουτάρι, δεν βάζει. Επιθετικό rebound από τον Πούλιο. Κόβεται από τον Μαυρογιαννάκη. Rebound μάζεψε ο Σπύρου. Ανεβαίνει πολύ ωραία ο Μαυρογιαννάκης και βάζει το καλάθι. 2-2 το σκορ, 6 και 7 για να τελειώσει η περίοδος. Ο Λιόλιος είναι στην μπάλα. Δίνει δίπλα του στον Πούλιο, ο Ιωάννου σηκώνεται και ευστοχή. 2-4 το σκορ και οι 4 πόντοι των Underdogs είναι από τον Ιωάννου. 5 και 45 μένουν στην περίοδο. Ο Τσακμάκης δίνει την μπάλα δίπλα του στον Γιώργο Μαυρογιαννάκη. Μαυρογιαννάκης Γιάννης τώρα και Βλάχος στον Τσακμάκη. 5 δευτερόλεπτα, 4-3 πρέπει να σουτάρει ο Τσακμάκης. Ο Βλάχος προλαβαίνει, κόβεται από τον Πούλιο. Καλή άμυνα.
25 και 26 μένουν στην περίοδο. Η μπάλα είναι στα χέρια του Πούλιου. Στεβόλι όμως τώρα για 3. Δεν ευστόχησε. Ο Γιάννης Μαυρογιαννάκης μάζεψε. Ο Τσακμάκης περνάει το κέντρο. Ο Τσακμάκης. Η μπάλα πάει δίπλα του στον Γιάννη Μαυρογιαννάκη. Γιώργος Μαυρογιαννάκης και Τσακμάκης. Στο Γιάννη Μαυρογιαννάκη. Κρατάει. Θα χρεωθεί με 3 δευτερόλεπτα ο Τσακμάκης μέσα στο ζωγράφιστο. Ο Πούλιος έχει την μπάλα τώρα για τους Underdogs, 4:38. Για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ιωάννου δίνει στον Πίτσο. Δεν μπαίνει το σούτ του ξύλου από μέση απόσταση. Νέο ρυπάνω για τον Παγιαννάκη. Την μπάλα την είχε ο Τσακμάκης. Κρατάει. Καλώς ήρθε ο Τσακμάκης. Βλέπει δίπλα του τον Γιώργο Μαυρογιαννάκη. Με το ταμπλό παραλίγο να ευστοχίσει. Δεν τα καταφέρει ο Γιώργος αυτή τη φορά. Ο Πούλιος τώρα περνάει το κέντρο για τους Underdogs. Κάνει μια ωραία σταυρωτή. Ανεβαίνει από τα δεξιά και γράφει 2 πόντους. 2-6 το σκορ. 3:55 για την περίοδο. Τσακμάκης. Ωραία, στο βόλιο μας πάει τα screen. Τελικά το τελευταίο του Γιώργου Μαυρογιαννάκη ήταν πολύ καλό όμως. Αλλά δεν πήγε πιο μέσα ο Τσακμάκης. Αλλάζουν την μπάλα στην περιφέρεια Ραταλάντη. Ωραία. Τσακμάκης και Γιώργος Μαυρογιαννάκης. Περνάει, προλαβαίνει κιόλας την άμυνα του Στεβόλιου, αλλά δεν βάζει το καλάθι με το ταμπλό. Ο Πούλιος είναι ξανά στην μπάλα. Βλέπει τον Στεβόλεμο. Εκείνος δεν πασάρει καλά. Συνέχεια χρεώνεται και ένα λάθος εκεί. Time out. Θα καλέσουν οι Underdogs σε λίγο μαζί. Πίσω. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Ο Ξυγκάκης έχει την μπάλα. Δίνει στον Σπύρου. Ξανά Ξυγκάκης, Τσακμάκης και Μαυρογιαννάκης στον Τσακμάκη. Γιώργος Μαυρογιαννάκης τώρα για τους αντάλλατους. Πάει προς τα μέσα. Ορίστε τον ταμπλό. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Ο Κάζας μάζεψε. Ο Λιόλιος είναι στην μπάλα. Πρέπει να βιαστεί λίγο. Θα χρειαστεί με 8 δευτερόλεπτα. Ναι. Καθυστέρησε πάρα πολύ ο Λιόλιος. 2:57 για την περίοδο, 2-6 μπροστά οι Underdogs. Αρκετά δυνατό ντέρμπι, έτσι το περιμέναμε το σημερινό. Το ότι είναι βαθμολογικά διάφορο δεν λέει κάτι σε καμία από τις δύο ομάδες. Είναι δύο ομάδες που κάθε φορά μάχονται για την νίκη. Ο Ξυγκάκης δίνει τώρα στον Τσακμάκη. Από μέσα απόσταση χέρι αλφάδι. Ο Γιάννης Μαυρογιαννάκης φτάνει και εκείνος στους 4 πόντους όπως και ο Ιωάννου. Η μπάλα στα χέρια του Λιόλιου. Τσούκας και, και συγγνώμη, Στεβόλεμος για το καλάθι. 4-8 το σκορ. Ξυγκάκης. Πάει προς τα μέσα. Βλέπει τον Γιάννη Μαυρογιαννάκη, Γιώργος και Τσακμάκης. Έξω στον Ξυγκάκη για 3. Δεν ευστοχή. Rebound από τον Στεβό, όχι, από τον Κάζα τελικά. Στεβόλιο όμως τώρα. Και Κάζας στον Ιωάννη ήθελε να δώσει. Η πάσα δεν ήταν καλή όμως. Την έκλεψε ο Ξυγκάκης, ανεβαίνει. Αλλά σε κύριο θα μαζεύει ο Λιόλιος. Γρήγορα περνάει και ο Λιόλιος. Κερδίζει φάλα τον Γιώργο Μαυρογιαννάκη. Καλό φάουλ. Έχουμε αλλαγή τώρα. Ο Μάνος Αρκολάκης θα περάσει τη θέση του. 1:42 μένει στην περίοδο. Ιωάννου θα σηκωθεί από μέσα απόσταση. Πολύ γεμάτο μάτς από τον Ιωάννου απόψε. Φτάνει τους 6 πόντους. Το 8 efficiency, έχει και 2 rebound.
χωρίς να έχει χάσει σούτ ο Ιωάννου. Ο Ξυγκάκης τώρα κερδίζει φάλα από τον Στεβόλεμο. 1 και 24 για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ξυγκάκης στον Τσακμάκη για 3. Καλό σούτ ήταν. Δεν μπήκε. Rebound επιθετικό από τον Ξυγκάκη. Τσακμάκης και πάλι. Και Μάνος Αρκολάκης απέναντι. Δεν θα βάλει στην πρώτη προσπάθεια ο Μάνος. Πολύ δυνατός ο Κάζας, μαζεύει rebound, κερδίζει και φάουλ. Λιόλιος τώρα στην μπάλα. Δίνει δίπλα του. Στεβόλεμος. Πάει προς τα μέσα, κλείνει καλά Τσακμάκης. Αφήνει το Λιόλιο αφυλαχτό όμως και δεν τα συμφορεί αυτά ο Λιόλιος. 4-13 το σκορ στους 9. Η διαφορά υπέρ των Underdogs. Για να δούμε τι αντίδραση θα δείξουν οι Ατάλαντοι. Ο Αρκολάκης των Σπύρου σηκώνεται. Καλάθι και φάουλ από εκείνον. 6-13. Έχουμε και μία βόλη του Σπύρου με 33 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Μέσα και η βολή. 7-13 το σκορ. Ο Στεβόλεμος δίνει τώρα στον Λιόλιο. 18 δευτερόλεπτα από τα 26 που μένουν στην περίοδο είναι για τους Underdogs. Ροκανίζουν όσο πιο πολλά μπορούν να μην αφήσουν πολλά περιθώρια στους Ατάλαντους. Ο Λιόλιος περνάει ωραία πάσα στο Στεβόλεμο. Δεν μπαίνει το καλάθι που πάρει. Rebound από τον Ασπύρου. Κλέβει πίσω ο Ιωάννου, τρίποντο του Στεβόλεμου, δεν θα μπει. Ο Μαυρογιαννάκης με το rebound. Κατέβηκε γρήγορα, με τα πόδια έκοψε ο Λιόλιος. 9-10 τα μένουν για την περίοδο. Μόνο ένα πολύ γρήγορο σου προλάβουν οι Ατάλαντοι. Και αυτό ποσό πως, αλλιώς δεν θα μετρήσει. Ο Αρκολάκης στον Τσακμάκη προλαβαίνει το σου. Δεν θα το βάλει όμως. Τέλος το δεκάλεπτο, 7-13 μπροστά. Είναι οι Underdogs σε λίγο μαζί με τη δεύτερη περίοδο. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Αρκολάκης, Ξυγκάκης, Γεωργαντάς, Βλάχος και Σπύρου είναι οι πέντε Ατάλαντοι. Ο Γεωργαντάς έχει την μπάλα. Δίνει στον Βλάχο. Σπύρου τώρα. Πάει προς τα μέσα και βάζει στους 5 πόντους ο Σπύρου. Με 4 rebounds χωρίς να έχει χάσει και εκείνος προσπάθεια απόψε στο μάτς. Ο Λιόλιος δίνει δίπλα στον Στεβόλεμο. Ιωάννου, Κάζας και Τσούκας, όλοι οι πεντάδα των Underdogs. Ο Λιόλιος για 3. Θα σταματήσει τον μπροστά σιδερό η μπάλα. Ο Σπύρου μαζεύει. Το κέντρο το περνάει ο Βλάχος. Δίνει δίπλα στον Σπύρου. Ο Ξυγκάκης έχει τώρα. Στον Μάνο Αρκολάκη πασάρι. Βλάχος και Σπύρου. Θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια επιχείρησε. Δεν έβαλε. Rebound από τον Τσούκα. Ο Στεβόλεμος κατεβαίνει πολύ γρήγορα. Βλέπει δύο αντιπάλους όμως και αναγκάζει να σταματήσει την τρίπλα του. Ψάχνει συμπαίκτη. Βλέπει τον Ιωάννου έξω. Ξανά Στεβόλεμος. Πατάει δυνατά. Απέναντι έχει ο Λιόλιος τώρα. Ξεκινάει ένα drive. Δεν σταματάει ο Λιόλιος όταν τα ξεκινάει αυτά. Πολύ δυνατό παιδί. 9-15 το σκορ. 8-35 για να τελειώσει το ημίχρονο στο μάτς. Σταθερά μπροστά από το ξεκίνημα οι Underdogs. Ανεβαίνει ο Ξυγκάκης τώρα. Ωραία. Έχει τον Αρκολάκη για 3 ο Γεωργαντάς. Δεν θα βάλει ο Σπύρου μετά την προσποίηση. Γράφει κι άλλο καλάθι. Πολύ καλός ο Σπύρου από την ώρα που μπήκε τη δεύτερη φορά, γιατί ξεκίνησε πενταδάτος. Δεν μπήκε καλά όταν ξεκίνησε την πεντάδα, αλλά μόλις πήρε τις ανάσες του, διάβασε λίγο το παιχνίδι. Στη δεύτερη εισοδό του έχει κάνει τη διαφορά για τους Ατάλαντους. Ο Στεβόλεμος δίνει τώρα στον Λιόλιο. Ξανά την ίδια κίνηση με πριν, δεν θα βάλει αυτή τη φορά. Έχει ο Κάζας όμως πολύ καλή θέση για να πάρει rebound και να βάλει το καλάθι μετά. 11-17 το σκορ. Την μπάλα την έχει ο Ξυγκάκης. Δίνει στον Γεωργαντά.
Όμορφο το τελείωμα πάνω από το χέρι του πολύ ψηλού Κάζα. Δεν μπήκε όμως, ο Λιόλιος έχει τώρα. Νέο drive, πολύ ωραίο το στόπ του Σπύρου. Rebound στο Βόλεμος, ο Λιόλιος, ο Τσούκας συνομισκός και δεν έβαλε. Ο Αρκολάκης αυτή η μπάλα. Δίνει στον Γιώργο Αντά. Φλάχος και Ξυγκάκης για τρεις. Δεν βάζει. Ο Κάζας μαζεύει. Λιόλιος. Δίνει δίπλα στον Τσούκα. Η πάσα από εκείνον απέναντι δεν ήταν πολύ καλή, αλλά ο Ιωάννου τραβήχθηκε ωραία για να παραμείνει κατοχή στην ομάδα του. Ο Πούλιος θα περάσει τώρα στο πάρκε. Στη θέση του Τσούκα. Στεβόλεμος. Θα χάσει την τρίπλα τον Πάρης. Μπήκε στο πόδι την μπάλα. Έχουμε κι άλλη αλλαγή για τους underdogs. Ο Πίτσος περνάει στη θέση του Ιωάννου. 6-49 για την περίοδο. Αρκολάκης. Στον Βλάχο Πασάρη πατάει τη γραμμή εκείνος την ώρα που υποδέχεται. Πούλιος τώρα. Δίνει στον Λιόλιο. Άστοχο το σούτ. Rebound από τον Πούλιο. Ούτε εκείνος βάζει καλάθι. Ο Λιόλιος μαζεύει. Στεβόλεμος. Τα κοπεί από τον Σπύρου. Rebound ο Γιώργο Αντάς. Πολύ καλός ο Σπύρου και στην άμυνα. Ανεβαίνει Αρκολάκης τώρα. Κερδίζει φάουλ και θα πάει για δύο βολές. Αλλαγή και για τους ατάλλατους. Ο Μαυρογιαννάκης θα περάσει στη θέση του Βλάχου. Ο Σπύρου ο οποίος μετράει στο μάτσα 7 πόντους, 6 rebound, 2 τάπες. Και όλα αυτά σε μόλις 14 λεπτά παιχνιδιού. Ο Αρκολάκης χάνει την πρώτη βολή. Κάνει και τη δεύτερη. Rebound από τον Κάζα και πάλι. Από τη στιγμή που έχει πει τα έχει κατεβάσει όλα. Νομίζω είναι ο ψηλότερος παίκτης του γηπέδου σήμερα μαζί με τον Πίτσο. Στεβόλεμος στον Απούλιο. Περνάει από τα αριστερά. Θα κερδίσει φάουλ. Και 49 για την περίοδο. 6 η πρώτη βολή του Πούλιου. Μέσα η δεύτερη. 11-18 το σκορ. Την μπάλα την έχει ο Ξυγκάκης. Δίνει στον Σπύρου. Καλάθι. Yeah. 13-18 το σκορ. Ο Σπύρου έχει φτάσει στους 9 πόντους. Πρώτο σκορ στο παιχνίδι. 13 έχουν όλοι οι Ατάλαντοι. Η πάσα τώρα δεν είναι καλή από τον Στεβόλεμο. Προλαβαίνει όμως ο Πούλιος και πολύ ωραία σταματάει. Κάπως άτσαλα έπεσε πάνω το Μαυρογιαννάκης. Του κάνε ένα φάουλ. Στεβόλεμος στον Λιόλιο. Πολύ ωραία πατάει. Κίνηση που είναι κλασική για τον Λιόλιο. Δεν το βάλε αυτή τη φορά, ήταν λίγο πλάγια και δεν έβλεπε καλά το ταμπλό. Ο Αρκολάκης πήγε να κάνει κάτι πολύ δύσκολο, δεν έβαλε. Rebound. Μάζεψαν οι Ατάλαντοι. Ο Ξυγκάκης τώρα παίρνει ένα τρίποντο. Αστοχής αυτό. Ο Πίτσος μαζεύει. Ο Στεβόλεμος βλέπει ανοιχτό γήπεδο και θέλει να το τρέξει. Κλείνουν καλά όμως Ξυγκάκης και Μαυρογιαννάκης. Πόδια έχουμε από τον Σπύρου. 4-49 για το ημίχρονο. Η μπάλα είναι στα χέρια του Πούλιου. Στεβόλεμος για τρεις. Δεν θα βάλει. Ο Πούλιος πολύ δυναμικό άλμα. Μαζεύει rebound. Τρίποντο του Λιόλιου. Είναι μέσα. 13-21 το σκορ.
με το Λιόλιο να βάζει το δεύτερο του τρίποντο για απόψε, να φτάνει στους 8 πόντους συνολικά. Αρκολάκης στον Ξυγκάκη, Μαυρογιαννάκης και Ξυγκάκης πάλι. Δεν έκανε καλή κίνηση, κλείστηκε και χρεώθηκε με βήματα. Time out καλούν οι Underdogs σε λίγο μαζί για τα τελευταία 4 και 8 του ημιχρόνου. Γύρισαμε στο παιχνίδι. Ο Πούλιος έχει την μπάλα. Βήματα έχουμε από τον Λιόλιο. Μαυρογιαννάκης τώρα στον Αρκολάκη, πασάρι. Κρατάει ο Μάνος με το ταμπλό, πολύ σκληρό τελείωμα. Επιθετικό rebound μαζεύει ο Μαυρογιαννάκης, ο Γιάννης, ο Γιώργος δίνει στον Αρκολάκη, δεν μπαίνει το καλάθι. Νέο rebound του Γιάννη Μαυρογιαννάκη, ούτε εκείνος βάζει. Ο Σπύρου μαζεύει, ούτε από εκείνον θα έρθει καλάθι και το γόρδιο δεσμό τον λύνει ο Πίτσος. Ο Πούλιος τώρα ανεβαίνει, θα κάνει επιθετικό φάουλ. Αρκολάκης στον Μαυρογιαννάκη. Ωραία, παίζει στο post. Απίστευτο αυτό που του συνέβη. Δεν έπεσε μέσα η μπάλα. Ο Λιόλιος μετά το rebound περνάει ωραία το κέντρο. Μόνος του τελειώνει. Δεν έβαλε, αλλά ο ίδιος μάζεψε. Ο Τσούκας για τρεις. Στο γράφειο Τσούκας. 13-24 το σκορ στους 11. Ανοίγουν η διαφορά τους οι Underdogs. Κάνουν πολύ καλό ημίχρονο απόψε. 2-30 για να τελειώσει. Ο Γιάννης Μαυρογιαννάκης έχει, δίνει δίπλα του στον Τσακμάκη. Θα σηκωθεί, αστοχή, πάνω από τον Μαυρογιαννάκη ο Πίτσος μάζεψε. Την μπάλα την έχει ο Πούλιος, σταματάει, βλέπει τον Πίτσο, εκείνο στον Κάζα, για δύο ο Κάζας. Δεν έβαλε. Τσακμάκης τώρα ξανά. Κρατάει και βάζει τώρα έξω. Μαυρογιαννάκης, Γιώργος ήθελε τον Γιάννη. Ο Πούλιος πετάχθηκε και έβγαλε. Ο Μιχάλης Βλάχος θα περάσει το πάρκε στις του Σπύρου. 1-49 για το ημίχρονο και ο Ιωάννου μπαίνει στις του Κάζα. Μαυρογιαννάκης στον Βλάχο. Ξανά Μαυρογιαννάκης. Δεν έβαλε, rebound. Επιθετικό από τον Αρκολάκη, ούτε το δικό του σουτ είναι εύστοχο. Ο Πίτσος μαζεύει. Πούλιος δίνει στον Τσούκα. Ο Λιόλιος έχει τώρα. Και ο Ιωάννου για δύο. Πολύ καλός από την απόσταση ο Ιωάννου απόψε. Σουτ δουλεμένο και πολύ καλά μάλιστα. 13-26 είναι το σκορ. Τσακμάκης. Κλείνεται καλά. Βγάζει τώρα έξω στον Βλάχο. Ο Μαυρογιαννάκης για δύο. Θα στοχίσει. Έχει σπρώξει στο rebound του Τσακμάκης. Το είδαν αυτό οι διαιτητές. Double score έχουμε στο παιχνίδι υπέρ των Underdogs. 13 πόντων, 13-26 το σκορ. Όπως καταλάβατε προφανώς. Ο Πούλιος έχει την μπάλα. Δίνει στον Λιόλιο. Ο Πούλιος ξανά στον Πίτσο. Πάλι Πούλιος με μια ωραία handoff πάσα. Ο Λιόλιος βγαίνει αλλά πατάει τη γραμμή για δύο το σουτ. Δεν το βάζει. Rebound από τον Βλάχο. Ο Αρκολάκης με μια δύσκολη υποδοχή κατευθείαν τελειώνει αλλά όχι εύστοχα. Ο Ιωάννου μάζεψε όλη την επίθεση. Ζητάει ο Πάγκος των Underdogs. 18-22 που μένουν είναι δικά τους. Λιόλιος στον Πούλιο. Τσούκας τώρα
Και Πίτσος στον Πούλιο. Δεν έβαλε το σουτάκι. Rebound από τον Βλάχο. Ο Αργολάκης κατεβαίνει γρήγορα. Πατάει στο τρίποντο αλλά αστοχή. Ο Πούλιος μαζεύει. Και τέλος στο ημίχρονο του αγώνα. 13-26 το σκορ, σε λίγο μαζί με το τρίτο δεκαλεπτό. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Πούλιος Λιόλιος, Πίτσος Ιωάννου και Στεβόλεμος είναι οι 5 underdogs. Ο Πούλιος είναι δίπλα του στον Στεβόλεμο. 13-26 είναι μπροστά οι underdogs. Για 2 σηκώνεται ο Πούλιος. Ευστοχή. Συν 15 για τους underdogs. Για να δούμε αν θα ξαναδείξουν αντίδραση οι Ατάλαντοι. Μια φορά μείωσαν με ένα καλό επιθετικό κρεσέντο ο κύριος από τον Σπύρου που έχει τώρα την μπάλα. Και συνεχίζει καυτός ο Σπύρου. Μετά την πάσα του Γιώργου Μαυρογιαννάκη γίνεται διψήφιος. Φτάνει τους 11 πόντους, έχει 7 rebound, πολύ κοντά στο double-double απόψε. Ο Πούλιος δίνει στον Λιόλιο. Άστοχο το σουτ. Πλησιάζει ακόμα παραπάνω το triple-double με αυτό το rebound ο Σπύρου. Τσακμάκης, Γιώργος Μαυρογιαννάκης, Σπύρου, Γιάννης Μαυρογιαννάκης και Αρκολάκης είναι οι Ατάλαντοι. Δεν είχα προλάβει να τους πω νωρίτερα. Ο Αρκολάκης σηκώνεται για 3. Δεν ευστοχή, μάχες για το rebound. Ο Σπύρου το κερδίζει. Κόβεται με φάουλ, θα πάει για βολές. Μέσα η πρώτη του Σπύρου. Μέσα και η δεύτερη. Καταπληκτική εμφάνιση. Μια ακόμη παιχνίδι από τον Σπύρου. 17-28 το σκορ. Την μπαλά στα χέρια του Πούλιου μεταφορά. Όχι, φάουλ από τον Τσακμάκη. Στεβόλεμος τώρα θα βγάλει έξω στον Λιόλιο. Ο Ιωάννου κρατάει, αφήνει στον Στεβόλεμο και πάλι δεν τον αφήνει να πλησιάσει ζωγραφιστό ο Μαυρογιαννάκης. Και ο Αρκολάκης έρχεται σε πολύ καλή βοήθεια. Κλέβει, ανεβαίνει, αφήνει όμορφη πάσα στον Τσακμάκη. Χαλάει εκείνο στο highlight του Μαυρογιαννάκη. Είναι γρήγορα μαζί μετά το σφαλιάρισμα στην μπάλα του Στεβόλεμο. Ο Λιόλιος κόβεται στα ίσα από τον Σπύρου με φάουλ όμως τελικά. Όχι. Ναι, να φτάσει στα τελικά το κόψιμο. Φάουλ ήταν διαιτητές. Πρώτη είναι μέσα 17-29 και η δεύτερη το ίδιο 17-30. Ο Αρκολάκης έχει την μπάλα. Δίνει δίπλα στον Γιώργο Μαυρογιαννάκη. Τσακμάκης τώρα. Δεν θα το βάλει. Ωραίο μπλοκ και rebound από τον Ιωάννου. Πούλιος στον Στεβόλεμο. Μετά από μια τρίπλα σταματάει. Χρεώνεται με βήματα. Τσακμάκης τώρα για τους Ατάλαντους. Ανοίγεται στα αριστερά ο Γιώργος Μαυρογιαννάκης. Παίρνει την μπάλα. Γιάννης Μαυρογιαννάκης και Γιώργος πάλι. Θα το βάλει λίγο τυχερό. Αλλά σημασία έχει ότι ήταν εύστοχο το σουτ. 19-30 το σκορ. Χρύσα! Στον Λιόλιο. Στεβόλεμος τώρα. Και Ιωάννου. Δεν ήταν καλή η πάσα. Ο
Γιώργος Μαυρογιαννάκης τώρα. Πίνει στον αρκολάκι. Και Γιάννης Μαυρογιαννάκης έξω στον Μάνο και πάλι. Παίρνει το σκρίν του Γιάννη. Ανεβαίνει ωραία από τα δεξιά. Δεν θα του κάνει το χατήρι η μπάλα. Rebound από τον Πίτσο είχαμε στη συνέχεια. Πουλιός στον Στεβόλεμο. Πατάει τη γραμμή ο Πάρης. Στη συνέχεια η επαναφορά γίνεται πολύ γρήγορα τον Αρκολάκη. Δεν έχει περάσει η μπάλα τα χέρια του διαιτητή, ο οποίος πολύ σωστά σφυρίζει για να σταματήσει και να παίξουν μπάσκετ οι δύο ομάδες. Έχουμε και μια αλλαγή τώρα. Ο Τσούκας στη θέση του Πούλιου. 6-45 για την περίοδο. Στα χέρια του Τσακμάκη η μπάλα. Ο βασικός οργανωτής για απόψε. Πολύ ωραία, δεν ξέρω πώς γλίτωσε η από μέσα από τόσα χέρια. Δεν έβαλε παρόλα αυτά όμως. Ο Στεβόλεμος ανεβαίνει γρήγορα. Η πάσα δεν είναι εξίσου καλή όμως με το κατέβασμα. Κλείβει ο Μαυρογιαννάκης Γιάννης. Ο Γιώργος το επιστρέφει. Αρκολάκης κρατάει, ψάχνει χώρο για drive Αρκολάκης. Τελικά αποφασίζει να σουτάρει πίσω από το σκηνό του Σπύρου. Ο Πίτσος μάζεψε. Πολύ γρήγορα έχει περάσει ο Άικο, ο Ιωάννου. Έχασε την μπάλα λίγο πριν πάρει τα βήματα για το layup. Έχουμε time out από πλευράς Underdogs σε λίγο μαζί για τα 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα που μένουν στην περίοδο. Ξυγκάκης τώρα στην μπάλα, γυρίσαμε στο match. Δίνει στον Τσακμάκη, πάλι Ξυγκάκης και Γεωργαντάς. Έξω βγάζει στον Μαυρογιαννάκη, Γεωργαντάς και πάλι, άστοχη στον τρίποντο. Διψήφια η διαφορά ακόμη για τους Underdogs. Κράτουν με νύχια και με δόντια τη διαφορά πάνω από τους 10. Έχουν κράτησει πολύ χαμηλά σε αυτή την περίοδο τους Ατάλλαντους. Ο Λιόλιος στο στοχείο, Σπύρου μαζεύει και γράφει double-double για απόψε. Είπαμε ότι του λείπανα πολύ λίγα rebound. Το πέτυχε σχετικά άμεσα. Ο Τσακμάκης τώρα για 3. Δεν θα βάλει. Ο Ξυγκάκης μαζεύει. Γεωργαντάς και Μαυρογιαννάκης. Πάλι στον Γεωργαντά. Με 3 δευτερόλεπτα φαίνεται ο Μαυρογιαννάκης. Λιόλιος δίνει στον Ατσούκα. Πάλι Λιόλιος. Στεβόλεμος και Ιωάννου απέναντι στον Λιόλιο. Κάνει μια πολύ ωραία κίνηση ο Λιόλιο. Στο τέλος όμως αστοχή. Ο Τσακμάκης μαζεύει για την ομάδα του. Περνάει γρήγορα το κέντρο. Γεωργαντάς και Ξυγκάκης τώρα. Θέλει να βρει χώρο, έχουν κλείσει καλά τη ζώνη τους οι Dogs. Μαζεύει ο Πίτσος το άστοχο του Σπύρου. Μπάλα έχει βγει από τους Αταλαντούς. Πίτσος στον Λιόλιο, έδωσε πάντως τη γραμμή εκείνος. Και είναι μια κατοχή έτσι Underdogs. Ο Ξυγκάκης τώρα θα είναι μια μεγάλη πάσα μπροστά. Καλή επιστροφή του Πίτσου, έχει πολύ μακριά χέρια. Τα άπλωσε και έκλεψε. Ο Λιόλιος τώρα κάνει μια πάσα απέναντι, δεν ήταν καλή. Δεν μπορούσε να τη διορθώσει ο Τσούκας. Ο Μαυρογιαννάκης έκλεψε. Παραλίγο να χάσει εκείνος πίσω από τον Στεβόλεμο. Ο Γιωργαντάς τελικά ανεβαίνει, κάνει εκείνος μια κακή πάσα στη γωνία. Στεβόλεμος με 3-53 για την περίοδο. Κρατάει ο Πάρης. Λιόλιος και Ιωάννου τώρα. Μίμη στον Τσούκα. Ο Στεβόλεμος ανεβαίνει. Νέο στόχο του Σπύρου. Ο Ξυγκάκης μαζεύει. Κάνει τον έλεγχο της μπάλας μπροστά. Κατοχή μας παραμένει στην ομάδα του. Ξυγκάκης
Δεν κάνει καλή πάσα. Ο ίδιος όμως διορθώνει, σηκώνεται και για δύο. Δεν μπαίνει το σουτ. Ο Ιωάννου τα χαρίζει. Η πάσα απέναντι από τον Κάζα είναι καλή. Πάει κατευθείαν σε χέρια ατάλατων του Τσακμάκη συγκεκριμένα. Ο Σπύρου με σπάσιμο μέσα πήγε να βάλει. Δεν τα κατάφερε. Λιόλιος κάνει εκείνος μια καλή πάσα. Την βλέπει ο Βλάχος. Ο Γιωργαντάς έχει να ηρεμήσει, λέει ο Βλάχος, και πολύ σωστά, γιατί οι δύο ομάδες παίζουν κάπως άναρχα τώρα εδώ και αρκετές επιθέσεις. 2.50 για την περίοδο. Βλάχος στον Σπύρου. Ξανά Βλάχος και Ξυγκάκης. Δεν θα μπει το σου, το Σπύρου μαζεύει. Ωραία η κίνησή του, από κοντά θα βάλει. 21-30 το σκορ. Στους 9 η διαφορά. Ο Λιόλιος είναι στην μπάλα. Ένα πασάρι καλά στο βόλεμο. Time out έχουμε σε λίγο μαζί. Γύρισαμε στο παιχνίδι. Ο Τσακμάκης είναι στην μπάλα. Δίνει στον Μαυρογιαννάκη. Δεν μπαίνει το καλάθι. Ριμπάουντ μαζεύει ο Πούλιος. Λιόλιος τώρα και Στεβόλεμος στον είχαμε βήματα. Η μπάλα είναι στον Ξυγκάκη. Ο Βλάχος τώρα σηκώνεται και βάζει. 6-0 το σερί των Ατάλαντων. Πούλιος στον Στεβόλεμο, πήρε φάουλ. Ένα και 17 για την περίοδο. 23-30. Το μάτς έχει πέσει σε 7, ο Πούλιος με μια ωραία κίνηση σταματάει το 6-0 των Ατάλαντων. 23-32 το σκορ. Τσακμάκης στον Ξυγκάκη. Ο Βλάχος έχει τώρα. Θα δώσει την μπάλα δίπλα του στον Μαυρογιαννάκη. Ξυγκάκης για 3. Δεν βάζει rebound του Μαυρογιαννάκη Γιώργου. Δεν θα βάλει όμως το εκείνος. Στη συνέχεια ο Πούλιος καθαρίζει. Κάκη, πάσα του μπροστά. Σαράντα δευτερόλεπτα για την περίοδο. Ο Ξυγκάκης έχει την μπάλα. Κρατάει την μπάλα ο Άρης. Γιώργος Μαυρογιαννάκης τώρα. Ψάχνει απέναντι και βρίσκει τον Τσακμάκη. Βλάχος για 2. Δεν θα ευστοχίσει. Μαζεύει ο Κάζας. Ο Λιόλιος παίρνει το κέντρο πάλι. Την τελευταία επίθεση του αγώνα την έχουν οι Underdogs. Και στα 3 δεκάλεπτα νομίζω ότι εκείνη την είχαν. Τώρα κάνει κακή πάσα ο Ιωάννου. Κλέβει ο Μαυρογιαννάκης. Ο Ξυγκάκης δεν έχει καλή επαφή με το χρονόμετρο. Δεν προλαβαίνει να πετάξει. Τέλος το δεκάλεπτο. 23-32. Είναι οι Underdogs μπροστά ξανά. Συνεχίζουν να έχουν το προβάδισμα σε λίγο μαζί με το τελευταίο δεκάλεπτο. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Την μπάλα την έχει ο Γιώργος Μαυρογιαννάκης. Ξυγκάκης, Αρκολάκης, Βλάχος και Σπύρου είναι οι 5 Ατάλαντοι. Πούλιος, Λιόλιος, Τσούκας, Ιωάννου και Κάζας. Οι Underdogs. Ο Αρκολάκης βρίσκει ωραία πάσα στο Σπύρου. Φάουλ γιατί εκείνος θα πάει για βολές. Έξω η πρώτη του Σπύρου. Αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη αστοχή βολή απόψε για τον Σπύρου. Σωστά. Με
μέσα η δεύτερη. 24-32 το σκορ. Την μπάλα την έχει ο Πούλιος. Κλείνει στον Τσούκα. Πάλι Πούλιος. Βάζει ωραία και δυνατά τα χέρια με Βραγιανάκης για να κλέψει μέχρι το λεϊά και το καλάθι. Καταπληκτικό ραν από τον Γιώργο Μαυρογιαννάκη, 26-32 το σκορ. Και νομίζω ότι ξανά έχουμε παιχνίδι πλέον. Το άγχος έχει πάει από την πλευρά των underdogs τώρα. Πούλιος σηκώνεται, δεν βάζει. Rebound του Κάζα, δεν θα βάλει. Στο φάουλ αυτό στη συνέχεια. Μαυρογιαννάκης βγήκε τώρα από το παρκέ, εμφανώς κουρασμένος από το προηγούμενο σπίτ. Ο Κάζας έχασε την πρώτη. Η δεύτερη ήταν αρκετά κακή. Σιγκάκης στον Τσακμάκη. Σιγκάκης και πάλι. Δεν έκανε καλή πάσα. Ο Πούλιος κλέβει. Παίρνει το κέντρο η underdog στο Τσακ. Λιόλιος τώρα. 8-30 μένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Και 35 για την ακρίβεια. Τσούκας για 2. Δεν θα το βάλει. Rebound από τον Γιάννη Μαυρογιαννάκη. Αρκολάκης δίνει δίπλα του στον Γιάννη Μαυρογιαννάκη. Ο Ξυγκάκης τώρα έχει. Θα πάρει ένα τρίποντο ακόμη κοντή προσπάθεια αυτή τη φορά. Συνέχεια έχουμε φάουλ από τον Λιολιό. Στην διεκδίκηση του rebound πάνω στον Αρκολάκη έχω την εντύπωση. Ο Μάνος και στην επαναφορά βλέπει τον Γιάννη Μαυρογιαννάκη βήματα. Πούλιος κρατάει την μπάλα. Έχουμε πόδια από τον Βλάχο. Όχι, δεν σφυρίζεται κάτι τελικά. Στο Λιόλιο φτάνει η μπάλα. Τσούκας και Πούλιος. Δεν θα το βάλει. Rebound από τον Σπύρου. Ο Ξυγκάκης περνάει γρήγορα απέναντι, κάνει τον έλεγχο. Αλλάγει η δάγκελα στο Ξυγκάκης. Ο Τσακμάκης περνάει στη θέση του. Εφτάμιση λεπτά για το τέλος. Λιόλιος στην μπάλα. Βρίσκει δίπλα του τον Κάζα. Ο Πούλιος έχει. Θα βρει τον Ιωάννου. Δεν μπαίνει το καλάθι. Ο Σπύρου μαζεύει. Αβάρια η μπάλα τώρα για τους underdogs. Αν και έχουν το προβάδισμα, βλέπουν τους ατάλλατους να έχουν μειώσει αισθητά. Σε κάποιες συνεχόμενες επιθέσεις όπως αυτή τώρα του Μαυρογιαννάκη. Ο Λιόλιος μάζεψε, τρέχει γρήγορα. Ο Πούλιος πάει προς τα μέσα. Δεν τελειώνει καλά. Rebound του Αρκολάκη. 6-45 για το τέλος. Τσακμάκης. Δίνει στον Μαυρογιαννάκη. Ξανά Τσακμάκης. Άστοχο το σουτ. Ο Ιωάννου με ωραίο άλμα μαζεύει. Την μπάλα την έχει ο Πούλιος. Βλέπει το κόψιμο του Τσούκα στα αριστερά και έχασε την μπάλα από τον Τσακμάκη στην υποδοχή του. Στη συνέχεια η πάσα μπροστά δεν ήταν καλή, όμως ο Κάζας πήρε πίσω. Τρίποντο του Λιόλιου, άστοχο. Μάχης για το rebound, το μαζεύει ο Μαυρογιαννάκης. Την μπάλα την έχει ο Βλάχος, εκείνος περνάει το κέντρο.
δίνει δίπλα του στον Τσακ Μάκη. Σπύρου τώρα. Κάνει ένα ωραίο Eurostep. Eurostep, συγγνώμη. Κόβεται από τον Γκάζα με φάουλ και θα πάει για βολές. Time out όμως το παιχνίδι. Σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Ο Σπύρου είναι στις βολές. Ψύχρεμος στην πρώτη τη βάζει. 27-32 το σκορ. Και 28-32. Ένα πολύ κακό δεκάλεπτο διανύουν οι underdogs. Δεκάλεπτο γιατί μετράω και τον χρόνο από την τρίτη περίοδο. Το τελευταίο πεντάλεπτο που δεν πήγε καλά για τους dogs. Ο Κάσας τώρα ανεβαίνει. Θα βάλει ένα καλάθι επιτέλους για τους underdogs. Στέλνει διαφορά και πάλι στους 6. Δίνει λίγο ψυχολογία στην ομάδα του. Μαυρογιαννάκης στον Ξυγκάκη. Ο Σπύρου είναι τώρα στην μπάλα. Έχουμε πόδια από τους dogs. Ξυγκάκης αλλάζει με τον Γιώργο Μαυρογιαννάκη. Ξανά Ξυγκάκης. Πήρε κάποιες ανάσες, μπαίνει. Δεν τελειώνει καλά. Rebound μαζεύει ο Στεπόλεμος. Απέναντι έχει φύγει ο Λιόλιος. Πάρα πολύ ωραία ξεκίνησαν στον εφηδιασμό. Δεν πήγε το καλάθι. Μπάλα στο rebound έχει βγει από τους underdogs. Ξυγκάκης κρατάει, αφήνει στον Σπύρου. Δυσκολεύεται εκείνος πολύ. Τελικά γυρνάει, ωραίο το στο ξεβόλεμο. Rebound από τον Πούλιο. Έχουμε φάλ στη συνέχεια. Τέσσερα και 40 για να τελειώσει το παιχνίδι. Την μπάλα την έχει ο Πούλιος, δίνει στον Στεβόλεμο. Άστοχο το σουτ. Στο rebound έχουμε σπρώξιμο του Κάζα. Τέσσερα και 29 για το τέλος. Ξυγκάκης δίνει δίπλα του στον Μαυρογιαννάκη. Το τρίποντο είναι από τον Γιώργο Μαυρογιαννάκη. Δεν θα μπει. Ωραία μονομαχία στο rebound. Το Ξυγκάκης θα την κερδίσει. Γιώργος Μαυρογιαννάκης και πάλι για το καλάθι. Στεβόλεμο στην μπάλα. 3-55 για το τέλος. Ο Λιόλιος τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ. Αλλαγή στο μάτς. Ο Τσακμάκης βγήκε, ο Γιώργαντας μπήκε. Πούλιος παίρνει σύνα τον Κάζα. Ωραίο το στοπ και πάλι από τον Σπύρο. Λοιπόν μαζεύει ο Γιώργαντας, αλλά χρειώνεται με βήματα. Στεβόλιο όμως τώρα στην μπάλα. Θα αφήσει στον Κάζα. Ο Λιόλιος στον Ιωάννου. Άστοχη προσπάθεια. Rebound από τον Αρκολάκη. Ωραία περνάει από τον Στεβόλεμο. Ξυγκάκης και Γιάννης Μαυρογιαννάκης στον Αρκολάκη. Ξυγκάκης για τρεις. Δεν βάζει φωτιά στο μάτς. Ούτε Αρκολάκης θα ευστοχίσει. Ο Σπύρου μαζεύει. Εκείνος θα μειώσει τη μία κατοχή. το σκορ με 3 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Απίστευτο comeback από τους Ατάλαντους. Είπαμε ότι το περιμέναμε. Ο Πούλιος
Δίνει τώρα στον Ιωάννου. Κράτα εκείνος ωραία η σταυρωτή. Η πάσα είναι κακή όμως. Αλλαγή για τους underdogs. Ξυγκάκης. Μείνει δίπλα του στον Αρκολάκη. Κάνει εκείνος από τον Χούλιο. Από τον Πίτσο, συγγνώμη. Την μπάλα την έχει ο Χούλιος. Έναν καλή πάσα του. Δεν φαντάς κλέβει. Ο Σπύρου αλλάζει με τον Γεωργάντα. Αρκολάκης τώρα. 2 λεπτά για το τέλος. Ο Αρκολάκης πάει σε ένα drive. Ωραία η άμυνα στη βόλε μου. Rebound είχαμε από τον Πίτσο. Μπροστά ο Στεβόλεμος. Βλέπει τον Πούλιο. Μακρύ το σουτ. Μαυρογιαννάκης μαζεύει. Ξυγκάκης. Πάει λίγο πιο μέσα. Ωραίο το στόπ του Πίτσου. Ο Στεβόλεμος μάζεξε. Πήρε και φάουλ. Έχουμε time out στο παιχνίδι. 1 και 31 για να τελειώσει. Σε λίγο μαζί γυρίσαμε στο παιχνίδι. Στο καλάθι η διαφορά των δύο ομάδων. Για να δούμε αν θα μπορέσουν οι Ατάλαντοι να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Πούλιος στον Πίτσο. Βρήκε λίγο χαμηλά η μπάλα. Αλλά εντάξει θα συνεχίσει. Ο Στεβόλεμος ανεβαίνει, χάνει από τον Σπύρου. Τσιγκάκης στον Αρκολάκη. 65 δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Τσακμάκης ανεβαίνει από το κεντρικό διάδρομο. Βγάζει έξω τον Ξυγκάκη. Ωραίο το deflection από τους underdogs. Αφήνουν 8 δευτερόλεπτα στους στους Ατάλαντους για επίθεση. Ξυγκάκης στο out. Τσακμάκης για 3. Δεν θα μπει. Rebound από τον Πίτσο. Ο Πούλιος έχει τώρα. Δίνει δίπλα του στον Στεβόλεμο. Περνάει ο Πάρης. Από μέσα απόσταση τελειώνει, αλλά άστοχα. Ο Πούλιος ανανεώνει την κατοχή. Η τελευταία επίθεση, ο τελευταίος λόγος όμως θα είναι για τους Ατάλαντους. Αν καταφέρουν να πάρουν rebound τελικά, θα κάνουν ένα foul πάνω στον Πούλιο. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστό αυτό το φάουλ. Έχουν μια επίθεση 6 δευτερολέπτων. Την άμυνα πρέπει να βγάλουν, όχι να δώσουν βολές. Τη βγάζουν την άμυνα με τον Αρκολάκη. Η πάσα όμως στη συνέχεια δεν είναι καλή από τον Μάνο. Τώρα πρέπει να κάνουν φάουλ. 13 δευτερολέπτα μείνουν για το τέλος. Ο Ιωάννου θα κερδίσει από τον Ξυγκά και ένα φάουλ θα πάει στις βολές. Μέσα η πρώτη του. Έξω η δεύτερη, rebound το Σπύρου. Με φάουλ. Άλλο ήταν το φάουλ στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν μπορούν να ισοφαρίσουν με τίποτα. Για τα άλλα, με 2 βολές. Με και τη διαφορά στους 3. Ο Τσακμάκης θα πάει στη γραμμή. Θα στοχίσει στην πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη. Αλλαγή έχουμε. Ο Μαυρογιαννάκης περνάει στη θέση του Τσακμάκη.
Ο Ιωάννου θα πάει ξανά στη γράμμη για δύο βολές. Μέσα εδώ του Ιωάννου. Και λίγη με τη δεύτερη του το παιχνίδι, 33-37 το σκορ. Ό,τι και να γίνει τώρα δεν έχει ανατροπή. Ο Αρκολάκης από μακριά για 3, δεν θα βάλει το σουτ. Τέλος. Στο παιχνίδι, νίκη για τους underdogs με 33-37, με νύχια και με δόντια κράτησαν το προβάδισμα. Έφυγαν με το ροσφύλλο από εμένα, το Jumble Basketball League και το κλειστό. Σταύρος Βενέτης, να έχετε καλό βράδυ.